Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Κύριε Γενική Γραμματέα, στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα τιμή και χαρά. Είναι πρώτη φορά που επισκέπτομαι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αν και είχα συνάδελφους δημοτικούς συμβούλους στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας, την κυρία Καρανάσιου και τον Κώστα, ξέρω το επίθετο, σαφώς να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο για την πρωτοβουλία. Το γεγονός ότι είναι κοντά τα τελευταία χρόνια, πριν από έχουμε γνωριστεί, συνέχεια επικοινωνούμε για να συζητήσουμε, να προτείνουμε πράγματα ή να λειτουργήσουμε πυροσβεστικά στα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα μας. Ξεκινώντας, θα έλεγα το εξής. Η Παγκόσμια ημέρα Ρωμά δεν αφορά τους Έλληνες Ρωμά. Δεν είμαστε εξωγήινοι, δεν ήρθαμε από τον Άρη. Είμαστε Έλληνες Τσιγκάνοι, αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού έθνους. Το τι κάνει το 1971 στην Αγγλία είναι έξω από τους Έλληνες του Ρώμα, από τους Έλληνες Τσιγκάνους. Εμείς έχουμε ιδιαίτερα ανεπτυγμένη ελληνική συνείδηση, έχουμε σημαία την Κανανόλευκη και έχουμε ως ύμνο τον ύμνο που έχουν όλοι οι Έλληνες, οι Έλληνές μας. Δεν έχουμε ύμνο το τζελέμ τζελέμ και ούτε έχουμε σημαία το κάρο. Είμαστε το μαύρο πρόβατο οι Έλληνες Τσιγκάνοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εν έτη 2023 ευνοούμε ένα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης, στα Βαλκάνια, οι Τσιγκάνοι εκεί πέρα υπόκεινται σε επίσημο ρατσισμό από το κάθε κράτος που ζούνε. Είναι αναγνωρισμένες μειονότητες. Εμείς δεν είμαστε μειονότητα. Και ούτε θέλουμε να γίνουμε μειονότητα. Είμαστε περήφανοι, γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε Έλληνες και μετά Τσιγκάνοι. Και αυτό σας το λέω γιατί ενδεχομένως κάποιοι δεν το ξέρουν. Το 2002 στη Θεσσαλονίκη 140 σωματεία ψηφίσανε τη διακήρυξη του αυτοπροσδιορισμού, που λέει το εξής. Οι Έλληνες Τσιγκάνοι δέχονται να συνεργαστούν με οποιοδήποτε φορέα, εντός και εκτός Ελλάδας. Οτιδήποτε τίθεται όμως θέμα ή αν τεθεί θέμα εθνικής ταυτότητας, η ταυτότητά μας αποτελείται από δύο συστατικά, α. Έλληνας και β. Τσιγκάνος. Και αν τεθεί ποτέ το θέμα να χάσουμε ένα από τα δύο συστατικά της ταυτότητάς μας, προτιμούμε το β. Του Τσιγκάνου. Οπότε, οι Ρωμά, γιατί μας βαφτίσανε Ρωμά από το 2012, ελέον των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μέχρι χτες μας λέγανε Αθήγκανους, Γύφτους και Τσιγκάνους. Τώρα ξαφνικά γεννήκαμε ευρωπαϊστές, χωρίς να έχουμε τα εφόδια της ευνοούμενης Ευρώπης. Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες και δεν έχουμε ακόμα, διεκδικούμε δικαιώματα όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, η απασχόληση και η υγεία. Η έναρξη της δημοκρατίας, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι, είναι μια καθημερινή διεκδίκηση να γίνει η ζωή των πολιτών καλύτερη. Θεωρώ ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, ένα ιστορικό κόμμα που έχει δώσει αίμα να κατακτηθούν εργασιακά δικαιώματα κυρίως, αλλά και δικαιώματα της γυναίκας, των παιδιών, έχει τις αρχές και το διεκδικεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα όμως ότι τα δικά μου λόγια είναι φτωχά, για να πω για την ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος και τους ήρωες που έχουν χύσει το αίμα τους για να ζούμε σήμερα, να έχουμε το λόγο δημόσια, να συνεργαζόμαστε με τα κόμματα και με τους θεσμούς. Εμείς ως Έλληνες Ρωμά διαμεσολαβητές και συνεργατών τους, είμαστε μία οργάνωση, η οποία αποτελούμε το εργαλείο για τους θεσμούς και την κοινότητα. Δεν είμαστε εκπρόσωποι της κοινότητας Ρωμά. Αυτό το ρόλο το δύσκολο καλύτερα να το παίξει ο Βασίλης σαν συνομοσπονδία, μαζί με τις ομοσπονδίες και τους συλλόγους, τις οποίες συμπαραστεκόμαστε και βοηθάμε με όσες δυνάμεις έχουμε. Εμείς είμαστε μία οργάνωση, κύριε Γενική Γραμματέα, που είτε υπάρχει πρόγραμμα είτε δεν υπάρχει πρόγραμμα, εμείς είμαστε έξω από τα σχολεία. Θα δουλέψουμε πυροσβεστικά να εξομαλύνουμε τις καταστάσεις, να βοηθήσουμε και τους θεσμούς, να βοηθήσουμε
και την ίδια την κοινότητα. Παλεύουμε για τις αξίες στέγαση, εκπαίδευση, απασχόληση και υγεία. Συνεργαζόμαστε με οποιοδήποτε φορέα, εθνικό και ευρωπαϊκό, αλλά θα πρέπει να πω το εξής, ότι περισσότεροι δεν ξέρουν και οι ίδιοι Τσιγκάνοι δεν ξέρουν την ιστορία των Τσιγκάνων και πόσο μάλλον οι μη Τσιγκάνοι. Οι Τσιγκάνοι απουσιάζουν από την ελληνική ιστορία στα βιβλία που διδάσκουν τα παιδιά. Προείπε ο αγαπητός Πρόεδρος για την ιστορία του καπετάν Μήτρου, του Γύφτου, ο Γύφτος, στη Λαμπούσα. Πόσοι ξέρουν το μνημείο Πεσόντων για Γεωβαρδιώτης, το θυμούνται από τους παππούδες τους, στη Χαμοστέρνα, που δώσαν τη ζωή τους ως αμποτέρ. Και Τσιγκάνοι και μη Τσιγκάνοι. Τσατσάνης, Βασιλείου, Λαζάρου, Γεωργίου. Πόσοι ξέρουν ότι οι Τσιγκάνοι, σύμφωνα με τα λεγόμενα και τα πρακτικά του δεσπότη Φλωρίνης, ήταν οι πρώτοι που περιέθαπλαν τους τραυματίες από το Αλβανικό πόλεμο. Πόσοι ξέρουν από τους Τσιγκάνους και κυρίως από τους μη Τσιγκάνους ότι οι Τσιγκάνοι ήταν αυτοί που έκρυβαν τους Εβραίους για να μην πάνε στα τρένα για το Auschwitz. Έχουμε να κάνουμε με το εξής. Οι Τσιγκάνοι, οι Έλληνες Τσιγκάνοι, το λέμε συνέχεια, το τονίζουμε μέχρι να πεθάνουν και πάρα πολύ το λένε. Είμαστε πρώτα απ' όλα Έλληνες, αναπόσπαστο στο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Καταπατούνται πολλές φορές ανθρώπινα δικαιώματα. Αν η ευρύτερη ελληνική κοινωνία έχει προβλήματα, αντιμετωπίζει προβλήματα στέγαση, εκπαίδευση, απασχόληση και υγεία, αυτό πολλαπλασιάστε το επί 10 στις τσιγκάνικες κοινότητες. Υπάρχει μεγάλη απόσταση, η οποία οφείλεται στην εκπαίδευση, μεταξύ κυρίαρχης ομάδας και τσιγκάνικης κοινότητας. Ακούω πολλές φορές σε εφημερίδες, το λένε και κυρίως οι εκπαιδευτικοί, ότι οι τσιγκάνοι έχουν ιδιαίτερο πολιτισμό και κουλτούρα. Δεν έχουμε τίποτα. Η μόνη διαφορά μας είναι ότι μιλάμε μια άλλη γλώσσα, όπως οι Πόντιοι, οι Αρβανίτες, οι Σαρκατσάνοι και άλλες κοινότητες της Ελλάδας. Οτιδήποτε έκανε η ευρύτερη ελληνική κοινωνία πριν 50 χρόνια, το κάνουν σήμερα οι Τσιγκάνοι. Και αυτό λόγω της έλλειψης της εκπαίδευσης. Το έθιμο της Παρθενιάς, το έθιμο της οικογένειας, που να κάνουν πολλά παιδιά. Αυτό είναι καθαρά θέμα έλλειψης εκπαίδευσης. Αυτό θα πρέπει να ενδυναμώσουμε για να μπορέσουμε ταυτόχρονα να γίνουν παράλληλες δράσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε το χάσμα μεταξύ της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας και των Τσιγκάνων. Κάνει κάποιος έγκλημα και τον λένε Ρωμά. Πράγμα παράνομο να τον αποκαλούν Ρωμά. Ούτε 3 πόδια έχω, ούτε 7 κεφάλια έχω, ούτε έχω κανένα σημάδι ότι είμαι Ρωμά. Είμαι Έλληνας πολίτης, έχω ελληνική ταυτότητα. Στοχοποιούν μια συγκεκριμένη ομάδα. Εδώ και πολλά χρόνια οι Τσιγκάνοι είμαστε αποδιοπομπαίος τράγος. Οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα φταίνε οι Ρωμά. Και οι Ρωμά όμως έχουν όνομα και επίθετο. Δεν φέραμε εμείς την οικονομική καταστροφή. Δεν φέραμε εμείς την υγειονομική καταστροφή. Δεν φέραμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν φέραμε την ενεργειακή καταστροφή που βιώνουν όλοι οι συνέλληνες. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Για μένα η Παγκόσμια ημέρα Ρωμά είναι μια ημέρα υπενθύμησης να μας τονώσει το ηθικό, να τρέξουμε παραπάνω και να διεκδικήσουμε δικαιώματα ατομικά και θεμελιώδη για όλους τους συνέλληνες και περισσότερο για την κοινωνική ομάδα από την οποία προέρχομαι. Δεν είναι γιορτή για μας. Είναι μια υπενθύμηση. Εμείς γιορτάζουμε όπως γιορτάζουν οι υπόλοιποι συνέλληνες. Γιατί, δόξα τω Θεώ, είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες και δεν έχουμε υποστεί, οι Τσιγκάνοι της Ευρώπης, αυτά που καθημερινά, ακόμα και σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, υποβάλλονται σε διώξεις επίσημες από τα κράτη. Βλέπετε, Ούρμπαν στην Ουγγαρία. Για να μην κάνω κατασπατάληση του χρόνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε και να προτείνουμε πράγματα από κοινού. Χαίρομαι που το ΚΟΚΟΕ παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία και εύχομαι να πάρουν και τα άλλα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, έτσι. Και θα πρέπει κάποια στιγμή οι εθνοπατέρες να καταλάβουν ότι το πρόβλημα των Τσιγκάνων δεν είναι πρόβλημα του Τσιγκάνου, του Βασίλη, του Κώστα, του Χρήστου, του Γιάννη, της Μαρίκας και της Πόπης. Είναι πρόβλημα της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας. Είναι όφελος της κοινωνίας να καταλάβει
ότι όσο πιο πολλές συνεχόμενες δράσεις, όχι προγραμματά σπασμωδικά, συνεχόμενες και βάθος χρόνου, μόνο έτσι μπορούμε να καταφέρουμε να αλλάξουμε την κοινωνία και να συνυπάρχει η ευρύτερη κοινωνία με τη συγκάνικη κοινότητα και να καταπολεμήσουμε στερεότυπα, προκαταλήψεις και κακές συμπεριφορές. Να σώσουμε τα παιδιά μας από την παραβατικότητα και την εγκληματική συμπεριφορά. Αυτό θέλω και από εσάς, με όλη την τιμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι. Και εύχομαι και σε όλα τα αδέρφια εδώ πέρα, τους φίλους μου, δεν είμαστε ξέχωρο κομμάτι. Οπότε αυτό είναι ξένο για μας, Παγκόσμια ημέρα ΡΟΜΑ. Είναι ημέρα υπενθύμησης δικαιωμάτων.